Στην ωριαία ομιλία του πριν από λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη ΔΕΗ. Τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν παρά ψέματα που υπαγορεύτηκαν από τις ατομομηχανές της αντικυβερνητικής προπαγάνδας. Δεν βρήκε όμως για τέταρτη μέρα ούτε μία λέξη να πει για την offshore εταιρεία που φέρεται να συμμετείχε τόσο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, όσο και της εταιρείας ιδιοκτησίας συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη. Και εδώ δεν πρόκειται απλώς για επιχειρηματική δράση, αλλά για μια σκοτεινή υπόθεση την οποία επιμελώς το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης αποσιωπούν εδώ και μέρες. Τα ερωτήματα λοιπόν απευθύνονται ευθέως στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να βρει το πολιτικό σθένος επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη που του αντιστοιχεί. Πρώτον, επιβεβαιώνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της συζύγου του από την ίδια offshore εταιρεία που χρηματοδότησε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του πρώτου θέματος. Δεύτερον, ποιος είναι ο μέτοχος της συζύγου εταιρείας και ποιο ή ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτήν. Τρίτον, θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτές οι πρακτικές χρηματοδότησης συμβάλλουν στη διαφάνεια και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας τόσο των μέσων ενημέρωσης όσο και του πολιτικού συστήματος? Από την πλευρά μας θα επιμείνουμε να επαναλαμβάνουμε τα ερωτήματα μέχρι να λάβουμε μια πιστική απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη, όσες ημέρες και αν χρειαστούν. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ζήτημα της ΔΕΗ, θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά αυτά που ο αρμόδιος υπουργός κ. Σταθάκης εξήγησε με μεγάλη καθαρότητα στη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση. Το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, που είχε αρχίσει να υλοποιεί η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και το οποίο υπερασπίστηκε με πάθος ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο, προέβλεπε την πώληση το 22% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, του 21,4% του σημερινού λιγνητικού δυναμικού της, το 18% του σημερινού δυναμικού φυσικού αερίου της επιχείρησης, αλλά και το 26,3% του σημερινού υδροηλεκτρικού δυναμικού. Η σημερινή κυβέρνηση και ευτυχώς ακύρωσε τον σχετικό νόμο από την άνοιξη του 2016 και πέτυχε μια συμφωνία που επιτρέπει στη ΔΕΗ να διατηρήσει το 90,9% του συνολικού δυναμικού της επιχείρησης, χωρίς βεβαίως την πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων ή μονάδων φυσικού αερίου, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, τόσο η ΔΕΗ όσο και ο ΑΔΜΙΕ παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. Πράγματι λοιπόν, η συμφωνία που πετύχαμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για να ευθυγραμμιστούμε με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βρίσκονται πλήρως στον αντίποδα των πολιτικών που η Νέα Δημοκρατία υλοποιούσε και τις οποίες σήμερα προτείνει ξανά στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, βρίσκονται πλήρως στον αντίποδα της πολιτικής κατατεμαχισμού της ΔΕΗ, του ξεπουλήματος των πιο παραγωγικών και ανταγωνιστικών της μονάδων και της πλήρους ιδιωτικοποίησης του δικτύου της μέσω της πώλησης του ΑΔΜΙΕ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, ανακοινώθηκε χθες από τη Eurostat ότι το 2017 καταγράψαμε πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ και δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα αυτό διαψεύδει πανηγυρικά τις εκτιμήσεις της Νέας Δημοκρατίας, τόσο το 2016 όσο και κατά τη διάρκεια του 2017, ότι η χώρα υποτίθεται ότι οδηγείται στα βράχια, αλλά και τις κινδυνολογικές προβλέψεις για την ενεργοποίηση του κόφτη. Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο έχει καταφέρει να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά, αλλά μέσα σε 2 χρόνια έχει προχωρήσει και σε διανομή κοινωνικού μερίσματος που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως, το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει ένα ισχυρότατο επιχείρημα στις συζητήσεις μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επί 3 συναπτά έτη υποεκτιμά τη δημοσιονομική απόδοση της ελληνικής οικονομίας. Πλέον, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή στη χώρα μας έχει ολοκληρωθεί και ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουν ταχύτατα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση παίρνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, αλλά και να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και για το μεταπρογραμματικό πλαίσιο εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Ζουρμπά. Κύριε Εκπρόσωπε, μπορείτε λίγο να μας διαφωτίσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τις περιβόητες γαλλικές φρεγάτες? Ο κύριος Κουβέλης μίλησε για ένα σχέδιο ενοικίας χρονομίσθωσης με leasing. Ο κύριος Καμένος σήμερα βγήκε και είπε ότι η μόνη, επικαλούμενος μάλιστα συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μακρόν, ότι η μόνη συζήτηση που είναι στο τραπέζι είναι όχι για ενοικίαση ή αγορά, αλλά για κατασκευή φρεγατών με χρήματα κάποια από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Τι ακριβώς ισχύει?
Ακούστε, πράγματι, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε συνομιλία με τον Γάλλο Πρόεδρο, κύριο Μακρόν, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν μια σειρά από ενδεχόμενα για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καμένος έδωσε συγκεκριμένες διευκρινήσεις για το περιεχόμενο των συζητήσεων αυτών, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε και να λάβετε τις απαντήσεις. Το σχόλιο που μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι βεβαίως δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία. Αντιθέτως, υπάρχουν διερευνητικές συζητήσεις, οι οποίες, αν και εφόσον καταλήξουν, θα ενημερώσουμε αρμοδίως τόσο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και τα κυβερνητικά όργανα που θα κληθούν να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι από την δική μας μεριά έχουμε φυσικά στόχο να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και άμεσα την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκμεταλλευτούμε την συγκυρία της όξυνσης μεταξύ των δύο χωρών. Ξέρετε ότι υπάρχει μια όξυνση στους τελευταίους μήνες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την κατάσταση στο Αιγαίο, ώστε να προβούμε σε ένα ράλι εξοπλισμών. Αυτού του τύπου οι πρακτικές είναι ξένες προς την πολιτική την οποία θέλει να ασκήσει η ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, εφόσον υπάρξουν συμφέρουσες προτάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και εφόσον αυτές μπορούν να βοηθήσουν ακριβώς την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας μας άμεσα, τότε θα τη συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Παρακαλώ, κυρία Σαββόπουλου. Κύριε εκπρόσωπε, μας είπατε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Δηλαδή, όταν ο αρμόδιος υπουργός, και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουβέλης, είναι υπεύθυνος για τα εξοπλιστικά, δεν τον γνώριζε αυτό όταν μιλούσε για αυτή τη συμφωνία στην τελευταία του συνέντευξη? Ο κύριος Κουβέλης μίλησε στη βάση ενός, μίλησε μάλλον, απάντησε στην ερώτηση που αφορούσε σχετικό δημοσίευμα, είπε ότι υπάρχουν συνομιλίες, ωστόσο από εκεί και πέρα όλες οι απαραίτητες απαντήσεις έχουν δοθεί πριν από λίγη ώρα από τον κύριο Καμένο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Κουβέλης είπε από το περιβάλλον του, ενημέρωσαν χθες ότι στις 3 Μαΐου αναμένεται κλιμάκιο γαλλικό που θα επικυρώσει τη συμφωνία αυτή του leasing, της χρονομίσθωσης. Ισχύει αυτή η πληροφορία? Ευχαριστώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σχολιάσω υποτιθέμενες διαρροές, οι οποίες ισχυρίζεστε ότι έγιναν από το περιβάλλον του κ. Κουβέλη. Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό. Παρακαλώ. Πείτε μου, ναι, παρακαλώ. Εγώ. Δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν υπήρξε ποτέ αίτημα, επίσημο αίτημα στην Γαλλία για τη χρονομίσθωση των φρεγατών? Σας ξαναείπα, κυρία Τσικρίκα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, υπήρξαν διερευνητικές συζητήσεις, συζητήθηκαν διάφορα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα, όλες οι απαραίτητες απαντήσεις δόθηκαν πριν από λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου. Παρακαλώ. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό το θέμα, εάν ο κύριος Κουβέλης χαίρει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, αλλά επειδή εικάζω ότι η απάντηση που θα πάρω είναι θετική, θέλω να σας ρωτήσω αν ο Πρωθυπουργός είναι ευχαριστημένος με την εικόνα του Υπουργού Άμυνας και του αναπληρωτή του στη σημερινή συνέντευξη τύπου να κάθονται δίπλα και ο ένας ουσιαστικά με αυτά που είπε ο κύριος Κουβέλης τις προηγούμενες ημέρες και ο κύριος Καμένος με αυτά που είπε σήμερα, ο ένας να αδειάζει τον άλλον. Ακούστε, κύριε Πρεδικάρη, αν προσπαθείτε ή υπονοείτε ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή ο στόχος της όλης αυτής της συζήτησης είναι να δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Καμένου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ρήγμα, όπως δεν υπάρχει και κανένα ρήγμα στις σχέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Κουβέλη ή με τον κύριο Καμένο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ήδη δύο φορές μας παραπέψατε στις απαντήσεις που έδωσε σήμερα ο κύριος Καμένος, θέλω να σας πω ότι διαβάζω ακριβώς την τοποθέτησή του. Την πρώτη φορά ο κύριος Καμένος είπε ότι ένα ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει συνέργεια για την κατασκευή φρεγατών στην Ελλάδα και αμέσως μετά στη δεύτερη ερώτηση είπε ότι στη συνομιλία Μακρόν με τον κύριο Τσίπρα συζητήθηκε και το θέμα του leasing. Οπότε τι ισχύει, ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Κουβέλης? Και πριν από λίγο ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν διάφορα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα, εφόσον προχωρήσουν οι σχετικές συζητήσεις, θα ενημερωθείτε και εσείς, αλλά και τα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα, σε σχέση με την πορεία των συζητήσεων αυτών.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν διερευνητικές συζητήσεις. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Καμένος στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγη ώρα. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, σε 2 ώρες στην Βιέννη ξεκινάει η συνάντηση του κύριου Κοντζιά με τον κύριο Δημητρόφ και τον κύριο Νίμιτς. Τι περιμένει η ελληνική κυβέρνηση από αυτή τη συνάντηση και πόσο μάλλον μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Επίτροπου Χάν. Ευχαριστώ. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης νομίζω ότι έχει γίνει καθαρός ο τρόπος με τον οποίο προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχουμε θέσει 2 προϋποθέσεις, νομίζουμε εύλογες και θεμητές για την ύπαρξη μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας που θα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τις 2 χώρες εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Οι συγκεκριμένες αυτές 2 προϋποθέσεις είναι πρώτον η σύνθετη ονομασία και δεύτερον η ισχύ της ονομασίας αυτής έργα όμνες, πράγμα το οποίο προϋποθέτει και την τροποποίηση του συνταγματικού ονόματος γείτονος. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων η ελληνική πλευρά έχει κάνει τις υποχωρήσεις της, έχει φτάσει στο μέσο της γέφυρας. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα και για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να κάνει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κυρία Ζορμπά, σας έχω ξαναδώσει. Παρακαλώ, κυρία Καντώνα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι 21 Ιουνίου θα έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα με τους δανειστές για να προχωρήσουμε σε συμφωνία, ή αν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο να καθυστερήσουμε λιγάκι, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να μιλάει από την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα. Μήπως πάμε, είπε, και λίγο αργότερα. Ευχαριστώ. Ακούστε, ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια συνολική συμφωνία στις 21 Ιουνίου του 2018, πράγμα το οποίο θεωρούμε έναν ρεαλιστικό στόχο και σε αυτό συμφωνούν μαζί μας και οι Ευρωπαίοι εταίροι και τα κράτη-μέλη του Eurogroup αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ξέρετε ότι τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στην διαπραγμάτευση αυτή είναι δύσκολα, είναι πολύπλοκα, είναι σύνθετα, αφορούν κατά πρώτον την ολοκλήρωση των προπετούμενων της 4ης αξιολόγησης, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα γίνει εντός του χρονοδιαγράμματος. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Το τρίτο αφορά την μεταπρογραμματική εποπτεία, το καθεστώς της μεταπρογραμματικής εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. Εκτιμώ λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, παρά τη συνθετότητα των προβλημάτων και την πολυπλοκότητα των συζητήσεων, να κλείσουμε στις 21 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, απομείνουν κάποιες ουρές, δεν είναι απολύτως απίθανο να χρειαστεί άλλο ένα Eurogroup το οποίο θα σφραγίσει την τελική συμφωνία μεταξύ όλων των μερών. Παρακαλώ. Ναι, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει σχεδιασμός της κυβέρνησης η έξοδος από το πρόγραμμα να γίνει τον Ιούλιο. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε αναφέρει και πρόσφατα ο κύριος Ραγασάκης. Κοιτάξτε, η έξοδος καθορίζεται από την ημερομηνία λήξης της δανειακής σύμβασης, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 20 Αυγούστου του 2018. Αυτή είναι η τυπική ημερομηνία κατά την οποία πλέον η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται σε καθεστώς προγράμματος, αλλά θα έχει πατήσει ξανά στα πόδια της και θα έχει την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτεί το χρέος της απευθείας από τις αγορές χρήματος. Ωστόσο, ουσιαστικά η λήξη του προγράμματος γίνεται με την τελευταία εκταμείευση της δόσης του ESM και την τελική συμφωνία που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της εξόδου, όλες τις λεπτομέρειες δηλαδή που σχετίζονται με τα ζητήματα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και φυσικά το καθεστώς της μεταπρογραμματικής εποπτείας, πράγμα το οποίο θα γίνει, έχουμε στόχο να γίνει μέχρι τις 21 Ιουνίου και αν όχι στις 21 Ιουνίου υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστεί και άλλο ένα Eurogroup το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένο για τις 9 Ιουλίου του 2018. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή μεταξύ της τυπικής ημερομηνίας εξόδου και της ουσιαστικής εξόδου, η οποία επί της ουσίας είναι η στιγμή που θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των μερών για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση. Θέλετε να επανέλθετε? Okay, παρακαλώ.
κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μας απαντήσετε με σαφήνεια αν αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός του είπε στο τηλέφωνο για τους 8 στρατιωτικούς που εμπλέκονται στο πραξικόπημα, τους Τούρκους, ότι θα τους στείλω πίσω σε 10 με 15 μέρες, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αν το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας, ή είναι κάτι το οποίο είναι ψέματα και είπε ο Ερντογάν. Υπενθυμίζω απλώς ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Δηλαδή υπήρχε μια απάντηση στο Μαξίμου, κύριε Πιπίνη, που έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι σουλτάνος. Αυτή εδώ την αίθουσα, αν παρακολουθούσατε τα briefing, θα γνωρίζατε ότι έχω πει σε παλαιότερη ενημέρωση των συντακτών ότι ο κύριος Τσίπρας βεβαίως μίλησε με τον κύριο Ερντογάν, του μετέφερε ότι όσοι εμπλέκονται με τον πραξικόπημα στην Τουρκία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας, και από εκεί και πέρα η θέση η δική του είναι ότι εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις ελληνικής και της ευρωπαϊκής ένωμης τάξης, θα πρέπει οι 8 να επιστρέψουν στην Τουρκία. Όπως γνωρίζετε, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν υπάρξει αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, οι οποίες απαγορεύουν την έξοδο για πολύ συγκεκριμένους λόγους, καθώς θεωρείται ότι δεν υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις από τη μεριά της Τουρκίας ότι τα δικαιώματα των 8, τα δικαιώματα που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα τηρηθούν. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Άριος Πάγος απαγόρευσε την έκδοση των 8. Επομένως, τόσο νομικά όσο και πολιτικά, για μας το συγκεκριμένο ζήτημα είναι απολύτως σαφές και καθαρό. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιο νεότερο με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, καθώς βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο στην Τουρκία πλέον? Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη, και εχθές νομίζω σε σχετική ερώτηση είπα ότι δεν θα πρέπει το συγκεκριμένο ζήτημα να αξιοποιείται πολιτικά από τη μεριά της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει δώσει διαβεβαιώσεις και έχει ισχυριστεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την τουρκική δικαιοσύνη, και εφόσον η Τουρκία είναι ένα κράτος δικαίου, τούτο σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, ούτε της Τουρκίας, ούτε φυσικά της Ελλάδας, στις σχετικές δικαστικές ενέργειες. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το θέμα το οποίο τέθηκε πριν από λίγες μέρες από την τουρκική πλευρά σε σχέση με μια πιθανότητα ανταλλαγής των 2 με τους 8 κοίται πλέον πέραν των ορίων των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης, του σεβασμού των δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα ή σε σχέση με την συγκεκριμένη πρόταση. Παρακαλώ, κύριε Μητσοπούλου. Είπατε προηγουμένως για το υπερπλεώνασμα ότι δίνει στην κυβέρνηση την ισχύ για να, στις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις με το Νομισματικό Ταμείο. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου ότι υπάρχει και μια σχετική συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας τις τελευταίες ημέρες, αν η κυβέρνηση εκτιμά ότι το υπερπλεώνασμα για δεύτερη τρίτη συνεχή χρονιά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, και αν για να αντιρροπήσει αυτές τις επιπτώσεις θα διεκδικήσει τη μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων από το 2019. Ακούστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, κατά τη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η δημοσιονομική προσαρμογή? Είχαμε το 2015 συμφωνήσει ότι θα πρέπει στο τέλος του προγράμματος η Ελλάδα να βρίσκεται σε θέση να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Αυτό λοιπόν έχει επιτευχθεί, και μάλιστα για 2 συνεχόμενα χρόνια, και το 2016 και το 2017. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των μέτρων του 2019 έχουμε πει ότι σχετίζεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τέθηκαν την περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης και ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωσή της. Νομίζω ότι η σχετική συζήτηση εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρους, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις γνωρίζουμε. Εφόσον γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος, τότε και της διαδικασίας εξόδου, τότε ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για το θέμα το οποίο βάζετε. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω εάν προϋπόθεση για όλα αυτά
αποτελεί η συμμετοχή ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Νομίζω ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε με ευθύτητα ότι βεβαίως συνεχίζουμε τις συζητήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βεβαίως επιδιώκουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας σε ό,τι αφορά και τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη, αλλά και πολύ περισσότερο τις διαφορές μας σε σχέση με τις δημοσιονομικές προβλέψεις που κάνει το Ταμείο, το οποίο, όπως γνωρίζετε και είπα και στην εισαγωγή μου, επί τρία συνεχόμενα χρόνια υποεκτιμά την απόδοση της ελληνικής οικονομίας. Όμως, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τελικώς αποφασίσει να μην συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτό για μας δεν είναι και το τέλος του κόσμου, ούτε θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται από 50-60% διαφορετικούς παράγοντες. Παρακαλώ, κύριε Τζολέτο. Για τις φρεγάτες και πάλι με ένα ερώτημα. Επειδή ακούσαμε σε όλα αυτά που έχουν υποθεί ένα χρονοδιάγραμμα ακόμα και για το καλοκαίρι, έχει συζητηθεί κάτι σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα για φρεγάτες, αν θα έχουμε δηλαδή στη χώρα μας? Κοιτάξτε, κυρία Τζολέτο, πριν από λίγο σας είπα ότι δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία. Αν επιδιώκετε να επανέλθετε και να δημιουργήσετε μια εικόνα ότι βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, υπάρχει συζήτηση διαφόρων ενδεχομένων. Τα ενδεχόμενα αυτά τα διευκρίνησε ο κύριος Καμένος στην συνέντευξη τύπου του. Επομένως, θα μπορούσατε να έχετε πάει και στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου να έχετε υποβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν πήγατε. Παρακαλώ, κυρία Σαββοπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, σε ένα άλλο θέμα, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά στις υιοθεσίες και στην αναδοχή, επειδή είδαμε από χθες ήδη ότι υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό σας. Αν η κυβέρνηση πρόκειται να φέρει κάποιες αλλαγές ώστε να μπορέσουν αυτοί οι βουλευτές που αντιδρούν να τα ψηφίσουν, και αν συμμερίζεστε την άποψη βουλευτών σας που λένε ότι όσοι δεν συμφωνούν να παραιτηθούν, να δώσουν την έδρα και να βρουν τον πολιτικό χώρο που τους ταιριάζει. Δύο διαφορετικά ερωτήματα. Θα σας πω το εξής. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ό,τι αφορά το ζήτημα της αναδοχής, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι, είναι μάλλον διαφορετικό από το ζήτημα της υιοθεσίας, είναι καθαρή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί καμία απολύτως διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού όταν πρόκειται για την διαδικασία της αναδοχής. Αυτό θα ήταν αντίθετο και με τις αρχές και με τις αξίες της σημερινής κυβέρνησης, θα ήταν αντίθετο και με την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που καθορίζει ότι δεν μπορούν να εισάγονται διακρίσεις οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την θρησκευτική πίστη του καθενός. Αυτές τις αξίες η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως πιστή, σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις οι οποίες κατά καιρούς έχουν ισχυριστεί ότι βρίσκονται στο φιλελεύθερο φάσμα, αν θέλετε, στο φιλελεύθερο ιδεολογικό φάσμα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες με την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παροχή ηθαγένειας στα παιδιά, στη δεύτερη γενιά μεταναστών. Νομίζω ότι σε αυτή την πορεία θα συνεχίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων, γνωρίζετε ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, υπάρχουν πολλές φορές έντονες συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, ανταλλαγή απόψεων. Αυτές είναι θεμητές, αρκεί αυτές οι απόψεις να μην εκφεύγουν ενός συγκεκριμένου ορίου και να μην υπάρχουν προσβολές σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, να μην υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά στην Ευρώπη του 2018. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναφορά βουλευτών για την οποία με ρωτήσατε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι δεν έχει νόημα να εκδιώκουμε όποιον έχει διαφορετική άποψη. Αντιθέτως, είναι πολύ προτιμότερο να προσπαθούμε να πείσουμε όποιον έχει διαφορετική άποψη, και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί και η ελληνική κυβέρνηση, τόσο σε ό,τι αφορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και σε ό,τι αφορά τους βουλευτές όλων των υπολείπων κομμάτων. Δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, δηλαδή? Δεν έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Στρατάκη, σε αυτή την κυβέρνηση και σε όλε
όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες στις οποίες έχουν κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αντιθέτως, προσπαθούμε πάντοτε με επιχειρήματα, με διάλογο, να πείθουμε τους συνομιλητές μας, τους βουλευτές, τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στην Ελληνική Βουλή και ανήκουν σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε δημοκρατικό τόξο. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κυρία Ζορμπά. Στη συνέχεια, κύριος Περδικάρης. Στη συνέχεια, εσείς. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επιστρέψω λίγο στα της οικονομίας. Είπατε στην εισηγητική σας τοποθέτηση ότι οι εξελίξεις με τα πλεονάσματα έχουν διαψεύσει τις εκτιμήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Βρούτση, με στοιχεία, επικαλούμενο συγκεκριμένα στοιχεία, μίλησε για οφειλές του ασφαλιστικού που ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν στην ουσία σε συντάξεις που δεν έχουν δοθεί, κύριες και επικουρικές, δημιουργώντας μια τεράστια μαύρη τρύπα. Αυτό είναι, έχει βοηθήσει στη δημιουργία πλεονάσματος? Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Βρούτσης μας έχει συνηθίσει σε ανακρίβειες, μας έχει συνηθίσει σε διάφορες απόψεις οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν το τεστ της πραγματικότητας. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι το υπερπλεώνασμα, αυτή η υπεραπόδοση, αν θέλετε, κατά 2,25%, καταρχήν δεν οφείλεται σε υπεραπόδοση στο πεδίο των φορολογικών εσόδων. Αντίθετα, τα φορολογικά έσοδα κινήθηκαν περίπου, αν παρατηρήσετε το άθροισμα μεταξύ του αποτελέσματος άμεσων και έμεσων φόρων, κινήθηκαν περίπου στο πεδίο που είχαμε θέσει ως στόχο. Τώρα, η υπέρβαση αυτή σχετίζεται πράγματι με τον ΕΦΚΑ. Σχετίζεται με την καλύτερη απόδοση που είχαμε στον ΕΦΚΑ, η οποία όμως δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κύριος Βρούτσης. Αντιθέτως, η υπεραπόδοση του ΕΦΚΑ σχετίζεται πρώτον με την μεγαλύτερη του αναμενόμενου μείωση της ανεργίας, η οποία αύξησε και τις εισπράξεις από εισφορές. Δεύτερον, σχετίζεται με το γεγονός ότι το 80% περίπου των ελεύθερων επαγγελματιών, με βάση τις νέες ρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου, πληρώνει χαμηλότερες εισφορές από ό,τι στο παρελθόν, πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να εξυπηρετούν ακριβώς τις εισφοροδοτικές τους υποχρεώσεις. Και τρίτον, σχετίζεται η υπεραπόδοση αυτή, η οποία σημειώθηκε στον ΕΦΚΑ, με μία μείωση με μία μείωση των εκκρεμών συντάξεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κύριος Βρούτσης, πρέπει να σας πω ότι είναι και αυτά απολύτως ανακριβή. Δηλαδή, πέραν από την ουσία του επιχειρηματός του, είναι και τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησε και τα οποία επικαλέστηκε στο σχετικό δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε, είναι πλήρως και ολοκληρωτικά ανακριβή. Ψευδή, θα έλεγε κανείς. Διότι μας είπε ότι οι εκκρεμείς κύριες ληξιπρόθεσμες συντάξεις σήμερα είναι 100.000. Στην πραγματικότητα είναι 75.000. Θέλετε να τις συγκρίνουμε με τις συντάξεις, τις απλήρωτες συντάξεις που άφησε ο κύριος Βρούτσης στις 31/12/2014. 165.000 ήταν οι συντάξεις τις οποίες ο κύριος Βρούτσης άφησε απλήρωτες. Το σχετικό ποσό στην σημερινή κατάσταση είναι 300 εκατομμύρια ευρώ. Επί του κυρίου Βρούτση, επί υπουργίας κυρίου Βρούτση, το σχετικό ποσό ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, διαφορά 700 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, οι εκκρεμίσεις επικουρικές συντάξεις είναι σήμερα 100.000, 120.000 ισχυρίζεται ο κύριος Βρούτσης και αυτό ψευδές, με κόστος περίπου 282 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε ο κύριος Υπουργός Εργασίας της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου? Είχε αφήσει περίπου 154.000 απλήρωτες επικουρικές συντάξεις με κόστος 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα δε εκκρεμή εφάπαξ σήμερα είναι 36.000, ενώ ο κύριος Βρούτσης άφησε το Υπουργείο Εργασίας με απλήρωτα 63.500 εφάπαξ. Νομίζω ότι η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της και για την αξιοπιστία αλλά και για την ακρίβεια των αριθμών τους οποίους επικαλείται ο πρώην Υπουργός. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου Κυρίτση και άλλων βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πως ο Ρουβίκονας είναι μια ακτιβιστική οργάνωση και εκτιμάτε πως οι ενέργειες του Ρουβίκονα μπορούν να θέσουν εμπόδια στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής?
Έχει ενδιαφέρον, προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια να δημιουργηθούν θέματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας από την δράση μιας αντιεξουσιαστικής ομάδας. Εγώ έχω πει και στο παρελθόν ότι ο Ρουβίκονας πράγματι είναι μια αντιεξουσιαστική ομάδα η οποία κάνει ακτιβιστικές ενέργειες, οι οποίες όταν βρίσκονται πέραν των ορίων του ποινικού κώδικα, τότε αντιμετωπίζονται και αναλόγως. Παρακαλώ. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην οικονομία και να σας ρωτήσω ευθέως ποια είναι η θέση της Ελλάδας, της κυβέρνησης απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το ενδεχόμενο συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Απάντησα προηγουμένως ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τις συζητήσεις, προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τόσο στα ζητήματα του χρέους, όσο και στα ζητήματα της ανάπτυξης, όσο και στα ζητήματα των δημοσιονομικών προβλέψεων. Από εκεί και πέρα, αν δεν καταφέρουμε να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές, δεν θεωρούμε ότι είναι το τέλος του κόσμου η μη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, διότι ξέρετε και η συμμετοχή του θα είναι για πόσο, για 15-20 μέρες μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Επομένως, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι, ούτε θεωρώ ότι μπορεί να προσθέσει κάτι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην αξιοπιστία της εξόδου. Νομίζω απάντησα προηγουμένως με μεγάλη αυστηρότητα. Παρακαλώ. Εγώ ήθελα να γυρίσω στις συντάξεις και θα είχε ένα ενδιαφέρον να έχετε πρόκειται το στοιχείο τις συντάξεις που καταβλήθηκαν από το 2015 έως το 2017. Νομίζω ότι αν κάνετε τις σχετικές αφαιρέσεις των αριθμών που ανέφερα, θα βγάλετε τις. Υπάρχει ένα συντάξεις. Τέλος πάντων. Στο διάστημα όμως αυτό νομίζω ότι έχουν καταβληθεί περίπου 600.000 συντάξεις. Ωραία. Το δεύτερο που θέλω να θέσω όμως είναι σχετικά με τις μειώσεις που έχουν ψηφιστεί για το 2019. Βγαίνοντας από το πρόγραμμα, η κυβέρνηση θα μπορούσε, λόγω χάρη στον προϋπολογισμό το 2019, να φέρει ένα μέτρο το οποίο θα εξουδετερώνει σε ένα βαθμό αυτές τις μειώσεις. Αυτό έχει σχέση, όπως διατυπώθηκε και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με τη λεγόμενη καθαρή έξοδο. Δεν συμμερίζομαι το τελευταίο σας σχόλιο. Η καθαρή έξοδος είναι έξοδος η οποία δεν συνδυάζεται με ένα νέο μνημόνιο. Γνωρίζετε ότι νέο μνημόνιο θα χρειαζόταν εφόσον υπήρχε συμφωνία για μια πιστοληπτική γραμμή, για μια προληπτική γραμμή πίστωσης, η οποία με βάση και το καταστατικό του ESM πρέπει να συνοδεύεται από μνημόνιο προϋποθέσεων πολιτικής. Κάτι τέτοιο ούτε θα υπάρξει, ούτε επρόκειτο να υπάρξει, ούτε τίθεται από κανέναν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως θέμα προς συζήτηση. Έχει κλείσει. Και νομίζω ότι η σχετική συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, καθαρή έξοδο σημαίνει έξοδος χωρίς νέες δεσμεύσεις, χωρίς υπογραφή νέου μνημονίου πολιτικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της εξουδετέρωσης του μέτρου των συντάξεων, σας υπενθυμίζω ότι στο νόμο που ψηφίστηκε για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, πέρα από τα μέτρα για το 2019 και το 2020, υπάρχουν μέτρα εξουδετέρωσης, είναι τα λεγόμενα αντίμετρα, τα οποία θα εφαρμοστούν για να έχουμε ένα ουδέτερο, ένα μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αυτό. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Κώσο, πώς αξιολογεί η κυβέρνηση την κριτική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ακούστηκε στην προχθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα και αν σκοπεύει να κάνει κάτι γι' αυτό? Η κριτική σε σχέση με ποιο ζήτημα? Στην προχθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα υπήρξε συζήτηση για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Υπήρξε συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το προσφυγικό, για το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για την έξοδο από το πρόγραμμα. Ακούστηκαν απόψεις, ακούστηκαν προβληματισμοί, ακούστηκαν ακόμα και επιφυλάξεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως εύλογο και απολύτως θεμητό για τη λειτουργία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ενός δημοκρατικού κόμματος. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ακούμε φυσικά τις παρατηρήσεις των βουλευτών, ακούμε τις πολιτικές απόψεις οι οποίες κατατίθενται και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη όλες αυτές τις κριτικές. Παρακαλώ.
Με δεδομένο ότι, όπως είπατε πριν, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι η όξυνση και η προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας θα συνεχιστεί επί Μακρόν ή είναι συγκυριακή και θα υποχωρήσει μετά τις προώρες τουρκικές εκλογές. Αυτό που είπα εγώ προηγουμένως είναι ότι η κυβέρνηση πάντοτε δουλεύει για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Από εκεί και πέρα αυτό το πράττει, όχι μπαίνοντας σε μια κούρσα εξοπλισμών, σε έναν αγώνα εξοπλισμών με τους γείτονές της, αλλά αντίθετα στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού και στη βάση των δυνατοτήτων που μας δίνει η δημοσιονομική κάθε φορά κατάσταση της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αν η Τουρκία θα συνεχίσει την επιθετική της ρητορική το επόμενο διάστημα, θέλω να σας πω ότι υπήρξε μια αλλαγή, θα έλεγε κανείς, πλεύσης από τον κύριο Ερντογάν, και ακόμα και ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε και θεώρησε καλοδεχούμενη την δήλωση του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αναζητηθούν ειρηνικές λύσεις στις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκτιμάμε ότι αυτή η δήλωση μπορεί να οδηγήσει προοδευτικά σε μια αποκλιμάκωση, σε μια διεύρυνση των διάβλων πολιτικής και διπλωματικής συζήτησης, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την σταθερότητα στην περιοχή μας, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την ίδια την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να ομολογήσει κανείς ότι μάλλον βρίσκεται απομονωμένη σε ό,τι αφορά το πεδίο των διεθνών σχέσεων και των σχέσεών της τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, μία διευκρίνηση. Επειδή είπατε πριν ότι εάν και εφόσον και υπό προϋποθέσεις συζητάτε το ενδεχόμενο να μην αναζητήσουμε να μην εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων του 19. Συναρτάται αυτό από το αν θα συμμετάσχει το ΔΝΤ ή όχι στο πρόγραμμα, και αν δεν συναρτάται από αυτό, σε σχέση με τι το σταθμίζεται για να ζητήσετε ή όχι? Σας είπα ότι από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα στην πορεία για την έξοδο από το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, επίσης είπα ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία έχει ανακοινώσει η Eurostat, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή η οποία προβλεπόταν στην συμφωνία η οποία υπογράφηκε το 2015, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους εταίρους και δανειστές μας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, κλείνει ένας πρώτος κύκλος διερεύνησης υπόθεσης Νοβάρτης από τη Βουλή με το εν λόγω πόρισμα. Και η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι επιβεβαιώνεται η θέση της περισκευωρίας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Από πού ακριβώς επιβεβαιώθηκε? Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο εγώ. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία αλλά και το κίνημα αλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη του κινήματος αλλαγής από την πρώτη στιγμή θέλησαν να βάλουν εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης. Τι θα ήταν εμπόδιο για τη διερεύνηση και την διαλεύκανση της υπόθεσης? Εμπόδιο θα ήταν αν η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία ήταν αναγκαίο να συγκροτηθεί έτσι ώστε να προχωρήσει η υπόθεση, αποφάσιζε ότι τελικά έχει αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την τέλεση των αδικημάτων για τα οποία φέρεται να έχουν τελεστεί από πολιτικά πρόσωπα. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε εμπόδια στη διαλεύκανση της υπόθεσης? Διότι εφόσον η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης έλεγε ότι έχει αρμοδιότητα, τούτο θα σήμαινε ότι αυτομάτως θα εφαρμοζόταν το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος, το οποίο οδηγεί και σε μειωμένες, σε προστατευτικές παραγραφές. Θα εφαρμοζόταν δηλαδή ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τα αδικήματα όλα τα οποία αναφέρονται στη συγκεκριμένη δικογραφία θα θεωρούνταν παραγεγραμμένα, επομένως δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να συνεχιστεί η διερεύνηση, κύριε Κλαβιανέ. Επομένως, η όλη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του κινήματος αλλαγής ή συγκεκριμένων πολιτικών στελεχών από το κίνημα αλλαγής, σύμφωνα με την οποία η επαναδιαβίβαση του φακέλου στη δικαιοσύνη αποτελεί ένδειξη σκευωρίας ή αποτελεί επιβεβαίωση του επιχειρήματος σκευωρίας, είναι απολύτως λανθασμένη, είναι απολύτως παραπλανητική, είναι απολύτως υποβολημένη.
Νομίζω ότι η Ελληνική Βουλή ακολούθησε τον μοναδικό διαθέσιμο τρόπο που είχε, έτσι ώστε να υπάρξει διαλεύκανση της υπόθεσης, να μην θεωρηθούν παραγεγραμμένα τα αδικήματα για τα οποία γίνεται λόγος στη σχετική δικογραφία και να μπορέσει επιτέλους ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια. Παρακαλώ. Ποια ζητήματα θα θέσει η ελληνική κυβέρνηση στον κύριο Γιούνκερ αύριο και αν θα τεθεί και το ζήτημα των δύο στρατιωτών στη συζήτηση? Κοιτάξτε, με τον κύριο Γιούνκερ έχουμε συζητήσει για το ζήτημα των δύο στρατιωτών. Ο κύριος Γιούνκερ έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο και στην συνάντηση την οποία είχε με τον κύριο Ερντογάν στη Βάρνα πριν από μερικές εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Έχουμε να συζητήσουμε κυρίως τα ζητήματα που, όπως καταλαβαίνετε, αφορούν την διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και την έξοδο της χώρας από την κρίση. Βέβαιως η ατζέντα θα είναι πολύ πιο πλούσια από αυτό, ωστόσο περισσότερα θα μπορέσουμε να σας πούμε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και της επίσκεψης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε απευθείας την ΕΣ, κυρίες και κύριοι, με τη Γενική Γραμματεία παρακολουθήσαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Τζανακόπουλου. Ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε στα θέματα της οικονομίας. Όπως είπε, λοιπόν, υπήρξε υπερπλεώνασμα για το 2017 που έφτασε στο 4%, γεγονός που διαψεύδει τις κινδυνολογίες της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμανε ότι το υπερπλεώνασμα, το υπερδιπλάσιο του πλεονάσματος οφείλεται στη μείωση της ανεργίας και στην καλύτερη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Αναφέρθηκε και ρωτήθηκε για το θέμα της ΔΕΗ και είπε ο κ. Τζανακόπουλος ότι το σχέδιο που υπάρχει για τη ΔΕΗ κρατάει το 90,9% του δυναμικού της και παράλληλα δεν πουλάει τις υδροηλεκτρικές μονάδες και τις μονάδες φυσικού αερίου. Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι εδώ και τρεις μέρες δεν έχει απαντήσει στα όσα έχουν γραφτεί για την offshore εταιρεία η οποία χρηματοδοτεί την εταιρεία ιδιοκτησίας της συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη.